Λοιπόν, καλησπέρα. Δεύτερο παιχνίδι της ημέρας. Το Οκλαχώμα Πόλο Νάγκετς. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι αδιάφορο όσον αφορά την τελική κατάταξη. Οι δύο ομάδες θα βρεθούν στα play-off. Είναι η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. 2-9 οι κυπεδούχοι, χωρίς νίκη Nuggets. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κάτι, τα λέγαμε και με τον Γιώργο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, τον Μπαρμπαλιά. Μπορούν να πάνε στα play-off με μία νίκη να βρεθούν τετράδα. Έτσι είναι το σύστημα. Έλα Βαγγέλη, οργάνωσε. Θα γίνει το λάθος. Μπαρμπαλιάς ακολουθεί, δεν θα πάρει την μπάλα ποτέ. Δεν θα τελειώσουμε τη φάση. Θα πατήσει καλά ο Χάρης, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Εκείνη δεν θα καταλήξει, δεν θα βρει στόχο. Δίκο σκορ. Αυτά τα πρώτα 60 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Λέγαμε λοιπόν ότι το σύστημα είναι έτσι, ειδικά στα play-off, με τον τρόπο που διεξάγονται ευνοεί τις όχι και τόσο δυνατές ομάδες, δεδομένου ότι πρόκειται για νοκάουτ παιχνίδια. Από εκεί σε ένα παιχνίδι νοκάουτ γνωρίζετε όλοι καλά ότι όλα μπορούν να γίνουν. Μπαρμπαλιάς, χάσει την μπάλα. Νομίζω ότι οι Πόλο Νάγκετς δικαιότατα δεν υπάρχει τέτοιος τίτλος, θα τον δώσω εγώ προσωπικά. Το τίτλο στην ομάδα με τις καλύτερες εμφανίσεις. Εδώ θα ανανεώσουν την επίθεσή τους. Απινισάρης. Σε άμυνα ζώνης η... Αλλά θα μείνει στα χέρια τους. Μιλήστε τους, λένε τον πάγκο. Εσύ μίλα, του λέει. Επικός διάλογος μεταξύ πεντάδας και πάγκου. Εντάξει, σίγουρα πρέπει να μιλάει και ο πάγκος, αλλά και την άλλη. Πέντε παίκτες στο παρκέ, ούτε ένας να μην έχει πάρει χαμπάρι, το χρόνος τελειώνει. Εντάξει, Πόλο Νάγκετς, η ομάδα που αγαπήσαμε όλοι. Συνδυαδύο, ούτε τώρα, rebound. Δεν θα έρθει ούτε σε δεύτερο χρόνο το πρώτο καλάθι για τους Νάγκετς. Για να δούμε αν θα πετύχουν την πρώτη τους νίκη. Παιχνίδι το οποίο διαξέγεται σε αυτό το πανέμορφο κλειστό γήπεδο εδώ στη Σαντορίνη, υπό τον ήχο της βροχής έξω από το γήπεδο. Ο Γιώργος θα στοχίσει, πάρει την επιθετικό. Νέο τρίποντο, ούτε τώρα. Επιθετικό, το τρίτο στη σειρά από τον Γεργαλούδη. Έχουμε το πρώτο καλάθι. Διαχειρός Ρούσου. Άμα ρίξετε τότε από αγώνα, να κατεβάζει τα διστάκια. Φτάζει με το Μπαρμπαλιάς τον Ρούσο, κλέψανε την μπάλα, προσπάθησαν να βγάλουν τον εφιασμό. Δεν συνέβη σε πρώτο χρόνο, ο Ρούσος θα πάρει το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές, συγγνώμη. Ο Μιχάλης θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές.
άστοχο στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη. Αλλά σαν από μηχανής θεός ο Κεγαλούδης αρπάξει την μπάλα, πήρε το επιθετικό. Κατοχή και πάλι για τους Nuggets. Σύμφωνα με τον πίνακα μου. Μάλιστα, αντιμισάρης άλλο ένα καλάθι. Ένα γρήγορο 4-0. Πάμε λίγο! Από την κορυφή, θα προκύσουν, δεν θα πετύχουν ούτε τώρα τους πρώτους τους πόντους στην αναμέτρηση. Εδώ ο Νούλας θα μοιράσει ένα εντυπωσιακό κόψιμο στον αντίπαλό του. Το θέμα είναι ότι σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουν να συνδέονται και με το αντίπαλο καλάθι. Τα 4,5 λεπτά χωρίς πόντο είναι αρκετά. Θα γυρίσουν υπομονή την μπάλα σου για 2. Υπό καλές προϋποθέσεις πραγματοποιήθηκε η επίθεση τώρα. Δεν βρήκε στόχο. Έχουμε φάουλ από τον Κυριαζόπουλο. Να έχει πρώτες αλλαγές για τους Οκλαχώμα. Δύο. Εσύ και κι άλλο εξαλείται της διαφοράς του χωρίς της δύο ομάδες τους 6 πόντους, 6-0. Ακούγονται παιχνιδιά σχόλια από την εξέδρα. Για το καλάθι που μόλις πέτυχε ο Αντιμισάρης. Χαρακτηριστική ατάκα. Εσύ και ο Ντερόζαν. Έξι βροχή καλά κρατή. Και το μυαλό όλων μας πάει στο πόσο όμορφα θα είναι η Σαντορίνη αυτή τη στιγμή. Έχουμε την εντύπωση ότι γίνανε τα βήματα εδώ. Μπάλα στη γωνία, ο αριστερόχειρας θα πάρει την προσπάθεια. Ούτε τώρα 6 λεπτά χωρίς καλάθι η Οκλαχώμα. Και θα έχουμε το πρώτο καλάθι επιτέλους, 3:52 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Από τον Βαρελά, ο οποίος δεν είχε κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 2-6. Όμορφη κίνηση, πολύ όμορφη προσπάθεια από τον Δημισάρη, ανεξάρτητα με το αν κατέληξε ή όχι πάρα στο καλάθι, μικρή σημασία έχει. Φάουλ το οποίο θα πάρει ο Νούλας. Και δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές και την δυνατότητα να ρίξει τη διαφορά. Thank you.
στη δεύτερη. Κόρι Μπάου θα ανανεώσουν την επίθεση. Δεν θα το εκμεταλλευτούν. Πάντα μπροστά οι Nuggets στο 6-2. Για να δούμε αμιέλευσή μας στο νησί. Θα φέρει γούρι στον Μπαρμπαλιά και την παρέα του και θα πραγματοποιήσουν απόψη την πρώτη της νίκη. Ή αν οι οκτακόμα θα οδηγηθούν στα play-off έχοντας 3 νίκες στην regular season και θα περιμένουν να δουν τα αμελούμενα στο τελευταίο παιχνίδι της βραδιάς στη συνάντηση κορυφής Bombers Pegasus. Ο Ρούσος δεν έχει κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο Γαλάτι, το νούμερο 88, ο έτερος Ρούσος της ομάδας. Ο ένας είναι ο Μιχάλης με το 21 και ο άλλος με το 88. 8-2. Θα γίνει το λάθος, θα κλέψουν την μπάλα. Κλείσαν τα φώτα εδώ στο κλειστό από τον ηλεκτρολόγο τον Γεργαλούδη. Πίσω τα λεφτά του 10 λεπτού, 57 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Άστοχο σουτ, την μπάλα αφισιστημένη εκ νέου στα χέρια του, ανανέωσαν την επίθεση. Βαρελάς σε πρώτο χρόνο αστόχησε, δεν θα τα καταφέρει εν τέλει. Την μπάλα και πάλι για τους πόλους Nuggets. Ο Γιώργος Μπαρμπαλιάς όρθιος στον πάγκο. Νέο καλάθι από τον αντιμισάριο, ο οποίος δείχνει και την εξέδρα. Έχει το κοινό του, 12 στο σύν 8. Ο Νούλας αστόχησε, επαναφέρει την μπάλα μεν σε εντός παρκέ, αλλά σε αντίπαλα χέρια. Στην πρώτη ο ψηλός, ο Γεργαλούδης. Λοιπόν, τέλος πρώτου δεκαλέπτου. 12 στο σύν 8
Παρέα του Γιώργου Μπαρμπαλιά στην προσπάθειά τους για την πρώτη νίκη στη διοργάνωση. Λοιπόν, όλα έτοιμα. 1,5 δευτερού δεκαλέπτου. Η βροχή καλά μένεται εκτός γηπέδου. Εμάς δεν μας ενοχλεί καθόλου. Νομίζω και κανέναν όσο βρίσκεται στη Σαντορίνη και απολαμβάνει τη θέα αυτή του, τη μοναδική θέα αυτή του νησιού, από κάποιο καφέ, από το σπίτι του ίσως. Τώρα το να βρίσκεσαι στην Καλντέρα, το να βρίσκεσαι στη Νέα, στο ημεροβίγλι και πίσω από το παράθυρο να παρακολουθήσει όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει απ' έξω είναι κάτι το μοναδικό. Καλάθι και φάου από διαχειρός. Διαχειρός Φίτρου. Ξέρω αν υπάρχει κάποια συγγένεια με τον Μιχάλη τον Φίτρο από τους Coming Soon. Το 14 θα παραμείνει. Έχουν το κοινό τους οι δύο ομάδες εδώ στην εξέδρα σε αντίθεση με το πρώτο παιχνίδι και δεν είχε αυτή την προσέλευση. Ο Γιώργος πήγε να περάσει μια μαγική παλιά, μια μαγική πάσα. Το σπίτι θα πατήσει, θα μοιράσει την μπάλα. Ναι, θα τελειώσουν τη φάση. Βαρελάς το rebound. Από εκεί στον Κυριαζόπουλο. Φιτρός για τρεις. Ρούσος. Μπάλα χαμηλά στο ψηλό, ψηλός με τα μπλο, θα τελειώσει τη φάση. Γεργαλούδης ο πρωταγωνιστής και η διαφορά στους 8, 12-14 για δεύτερη φορά στο παιχνίδι μετά από αυτό το 12 του πρώτου δεκαλέπτου. Απόλυτη κυρίαρχη της αναμέτρησης η Μπόλο Νάγκετς. Ο Βαρελάς έχει βρει ρυθμό. Ουσιαστικά σέρνει το χώρο για την ομάδα, το έχει πάρει από το χεράκι και τους υπόλοιπους. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι αν θα τους αφυπνήσει, προς το παρόν μόνος του. Χρειάζεται συμπαραστάτες, δεν τους έχει μέχρι στιγμής, η άμυνα θα βγει. Και ο Γαλούδης θα κλέψει την μπάλα, φτηνό το λάθος εδώ για τους Οκλαχώμα. Τους οποίους θα μιμηθούν οι αντίπαλοι τους. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και θα απαντήσουν με λάθος ο λάθος. Το 12-16 θα παραμείνει. Βαρελά στο rebound, δεν θα τελειώσει. Ο Φίτρας θα πάρει το επιθετικό rebound, θα ανανεώσει την επίθεση για την ομάδα του. 6 τώρα. 4, για 3, άστοχο, Βαρελάς ούτε αυτός. Θα τελειώσει, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, δεν μπορεί να στοχεύει όλο το βράδυ. Άλλο ένα καλάθι, θα προσθέσει στο ενεργητικό του. Αλλά και για την ομάδα του και θα ρίξει τη διαφορά στους 4, 8, 12, 12-8 συγγνώμη. Oh,
φάουλ από το Χάρη, χαμηλά τον αρχηγό της ομάδας, τον Οκλαχώμα. Πάμε σε ένα time out, 6 και 8 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο συν 4 Buffalo Nuggets. Τέλος time out. Οι οδηγίες δόθηκαν. Τα ερώτημα είναι αν θα εφαρμοστούν το παρκέ. Μπαρμπαλιάς θα γυρίσει μπάλα. Παραλίγο το λάθος. Ο Γιώργος θα προσποιηθεί. Θα πάρει την προσπάθεια. Πέντε και 53 για το τέλος. Και για να δούμε αν ο Κλαχώμα θα μειώσει ακόμα περισσότερο και θα φέρουν το παιχνίδι στην μία κατοχή. Δεν θα το κάνουν. Μπαρμπαλιάς θα φύγει στον εφηβιασμό. Θα το σπιθεί, θα πάρει το φάουλ από τον Κυριαζόπουλο και θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Άστοχος στην πρώτη. Θα πάρουν το επιθετικό rebound, θα ανανεώσουν την επίθεσή τους. Ρούσος στον Μελιχούρτη, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Θα τελειώσουν τη φάση, 14-8 η διαφορά και πάλι στους 6 πόντους. Παρελάς για 2, δεν θα μειώσει. Γιουργαλούντης θα καθαρίσει την υπόθεση rebound. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πείσει την μπάλα με το δεξί. Ακολουθούσε και ο Ρούσος. Έχουμε την εντύπωση ότι έπρεπε να τη δώσει. Ή να πάει με ταμπλό. Εκεί την μπάλα την αφήνεις με ταμπλό. Να κάνεις τη δουλειά σου πιο εύκολη και πιο ασφαλής. 4 και 36 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο κλειστό. Γήπεδο στην Σαντορίνη. Ένα στολίδι. Ο Φίτος κέρδισε το φάουλ πάνω στην προσπάθεια. Άστοχος η δεύτερη, θα πάρει το επιθετικό rebound. Τι αδράνεια ήταν αυτή από την άμυνα των Nuggets. Την μπάλα χαμηλά. Ο Φίτρος κέρδισε νέο φάουλ. Οι ατάκες, μία διαδέχεται την άλλη από την εξέδρα προς τους παίκτες και των δύο ομάδων. Ιδιαίτερα αγαπητοί εδώ στο νησί. Ούτε τις φωνές. Αντιαθλητικό φάουλ μάλιστα πάνω στον Γιώργο. Έχω την εντύπωση πως ναι. Μπαρμπαλιάς το κάνε. Καλά το είδαμε. Ο Κυριαζόπουλος εκμεταλλεύτηκε
τη μία από τις δύο βολές του αντιαθλητικού. Άστοχο στη δεύτερη. Κατοχή και πάλι για τους Οκλαχώμα. Διαφορά στους 4. Έχουν επιστρέψει οι Οκλαχώμα. Θα πάνε σε οργανωμένοι. Σε διαδύο από τη γωνία από τον Εμέλη Χούρτη. Άστοχος. Χαμηλό το σκορ σε αυτά τα πρώτα σχεδόν 17 λεπτά του παιχνιδιού. Νέο άστοχο σουτ. Αμυντικό rebound από τους Nuggets. Ο Αντιμισάρης δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Κυριαζόπουλος. Βαρελάς. Σίδερο η μπάλα. Και από εκεί στα χέρια του Μπαρμπαλιά. Ρούσος. Τίποτα λέει ο Ρεφ. Αλλά κατέληξε στα χέρια του Μελιχούρτη, ο οποίος αυτή τη φορά αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 16-10 στο συν 6, πάντα μπροστά οι Nuggets. Δεν έχουν απολέσει τη θέση του οδηγού της αναμέτρησης ούτε μια στιγμή. Κρατούν τα 9 στο σκορ. Και για να δούμε αν η σημερινή μέρα θα είναι η μέρα χαράς για τον Μπαρμπαλιά και την παρέα του. Και θα έχουμε την παρθετική τους νίκη τώρα εδώ στο τελείωμα της κανονικής περίοδου. Τι έβαλε ο άνθρωπος! Τι έβαλε ο άνθρωπος! 45 μοίρες πήρε την μπάλα ο Φίτρος και τον μπουμπούνισε. Και όχι μόνο τον μπουμπούνισε, με ταμπλό παρακαλώ. Τι τριποντάρα εξαπέλυσε ο άνθρωπος. 16-13. Διαφορά στους 3 πόντους. Μπαρμπαλιάς με αυτοθυσία προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Δεν τα κατάφερε, η μάχη καλά μένεται. Θα πάει να κλέψει την μπάλα παρά λίγο. Προσποίηση. Δεν θα βρει στόχο. Ο Δημισάρης κατέβασε άλλο ένα σκουπίδι. Μπαρμπαλιάς χωρίς να τα χάσει. Έχουμε βήματα από τον Ευσταθίου, ο οποίος βιάστηκε. Έχουμε αλλαγές. Ο Γιώργος θα κάτσει στον πάγκο για τις απαραίτητες ανάσες. Το ίδιο και ο Ρούσος. Κυργαλούτης θα περάσει στο παρκέ, θα πάρει και την μπάλα. Για να δούμε αν θα εκμεταλλευτεί το ύψος του, το όγκο του και τις ικανότητές του. Που πάει τώρα εδώ. Έχασε το σουτ και έκανε 2-3 ελαφρά πινδυματάκια προς την έξοδο. Μετά αντιλήφθηκε που πάω και γύρισε. Εδώ ο Φίτρος πήγε να πετύχει άλλο ένα παλικάρι στο καλάθι, κάτι το οποίο θα το κάνει ο Θεολόγος. Έχουμε ντέρμπι, 16-15. Μπορεί το παιχνίδι να μην διεκδικεί δάφνες ποιότητας, αλλά όσον αφορά το suspense, σαν να με άκουσε ο Γιουργαλούδης. Και να είπε ο φίλε, γιατί το είπες αυτό, εξαιρετική ενέργεια, πήρε την εσωτερική, πέρασε κάτω το καλάθι, άφησε την μπάλα με το δεξί, έκανε το 18-15, 17 δευτερόλεπτα για το πέρας του πρώτου μικρόνου. Μπαρμπαλιάς όρθιος ζητάει time out σε περίπτωση προ
προφανώς που δέχτουν καλάθι. Θα κλέψουν την μπάλα παραλίγο, δεν ολοκληρώθηκε, 7 δευτερόλεπτα. Θα να δούμε οι Nuggets τι θα καταφέρουν να κάνουν σε αυτά τα τελευταία 2 δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Τα κάνανε ο λίγο μανταρά. 18-15 στο συν 3 η ομάδα του Γιώργου Μπαρβαλιά. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, 18-15 το σκορ. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την έναξη του δεύτερου ημιχρόνου σε ένα παιχνίδι που δεν διεκδικεί δάβνες ποιότητας, αλλά τα ζητούμενα σε έναν αγώνα μπάσκετ είναι ή να δούμε ένα υπερθέαμα το οποίο να έχει και σασπένση. Κοιτάξτε, θα μιλάμε για το ιδανικότερο σενάριο. Τα πράγματα μας είναι ζωή και δει στο μπάσκετ δεν έρχονται έτσι όπως ακριβώς τα θέλουμε. Και αφού δεν έχουμε θέαμα, έχουμε ατελείωτο suspense και μακάρι να πάει μέχρι τέλος έτσι. Μας το προσφέρουν απλόχερα οι δύο ομάδες σε ένα παιχνίδι άνευ σημασίας όσον αφορά την κατάταξή τους και το μέλλον τους στην διοργάνωση, καθώς ό,τι και να γίνει απόψε η θέση για τα play-offs την έχουν εξασφαλίσει. Το μόνο που διακυβεύεται απόψε είναι αν οι Οκλαχώμα θα πετύχουν την τρίτη νίκη ή αν οι Πόλο Νάγκετς πετύχουν την παρθενική τους. Θα γίνει στο 20-15. Μαζεύονται σιγά σιγά και τα παίκτες του επόμενου παιχνιδιού. Το οποίο το περιμένουμε όλοι με μεγάλη ανυπομονησία, είναι η αλήθεια. Μαγική ασίστ από τον ένα και μοναδικό Γιώργο Μπαρβαλιά. Μας θύμισε λίγο από Μίλος Θεόντοσιτς. Ο τρόπος που έφυγε η μπάλα από τα χέρια του, 22-15. Μπορεί τα χρόνια να έχουν περάσει, αλλά η τέχνη δεν ξεχνιέται. Κοιτάξτε πως τρέξει τον εφηδιασμό τώρα. Θα αφήσει την μπάλα, όχι, θα τη μοιράσει στον Ρούσο. Ποιος θα πάρει το φάουλ από τον Κυριαζόπουλο, σηκώνει υποτικά το χέρι του. Ο Μιχάλης θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές και την ευκαιρία να στείλει τη διαφορά στους συν 9 για πρώτη φορά στο παιχνίδι εφόσον ευστοχίσει. Εύστοχο στην πρώτη. Εύστοχο και στη δεύτερη. Ζόπουλος. Την μπάλα δεν θα κάνει το χατερί στον Κυρατζούλη και στην ομάδα του. 24-15 θα παραμείνει η ανώτερη διαφορά μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Διαφορά 9 πόντων. Όλες οι προϋποθέσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί απόψε, νομίζω ότι οι Πόλο Νάγκετς δεν ξέρω αν θα καταφέρουν να πετύχουν την πρώτη τους νίκη. Το μόνο σίγουρο είναι ότι με τη διαφορά να βρίσκεται στους 10 πόντους πλέον, βρίσκονται όσο ποτέ άλλοτε κοντά στο να την διεκδικήσουν. 26-15 στο συν 11. Έχουν μπει φουριόζοι σε αυτό το δεύτερο κομμάτι της αναμέτρησης. Διαφορά στους 11 για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Καλάθι από τον Χρήστο.
Μαγική ενέργεια του Θεολόγου. 26-17. Μπαρμπαλιάς προσπίτε, κοιτάξτε εδώ τεχνική. Εντάξει, μπορεί να μην τελείωσε τη φάση, μικρή σημασία έχει το rebound, το επιθετικό πάρθηκε. Μπάλα χαμηλά για δύο, πανέμορφη ομαδική συνεργασία, ομαδική προσπάθεια από τους Nuggets. Να και το όμορφο μπάσκετ, να οι όμορφες πινελιές. Και 28-17 και πάλι στο συν 11. Θα γυρίσουν υπομονή την μπάλα εδώ οι φιλοξενούμενοι. Δεν θα τα καταφέρουν, η άμυνα θα βγει. Για να δούμε αν θα την αυξήσουν ακόμα περισσότερο τη διαφορά. Με ταμπλό από τη γωνία, αν έμπαινε πραγματικά θα τα είχαμε δει όλα από σε. Έχουμε δει τρίποντα από με ταμπλό, από το κέντρο, από 45 μοίρες. Έχουμε δει όλα τα καλούδια, αν βλέπαμε και από τη γωνία καλάθι με ταμπλό. Δεν θα είχαμε κάτι άλλο να δούμε απόψε. Ο Ντεμισάρης κέρδισε το φάουλ. Πάνω του έπεσε ο Θεολόγος. Δεν θα ήθελα να ήμουν σε θέση του, η αλήθεια είναι. Και ο Ντεμισάρης είναι και... έχει και ένα μπόι ο άνθρωπος, είναι. Έχει και ένα ύψος εγώ. Νομίζω θα πήγαινε άκλα αυτός. Θεολόγος θα καθαρίσει το rebound. Παραλίγο ο Γεργαλούτης θα του βλέψει την μπάλα. Τι πήγαν να κάνουν εδώ με το Χάρη. Συγκρούστηκαν. Και ο Γαλούδης θα καθαρίσει την υπόθεση rebound. Πηγαίνουμε σιγά σιγά για τα τελευταία 5 λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου της πρώτης τελευταίας στροφής. Και ο Γαλούδης θα πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 30-17 στο σύν 13. Να δούμε πού θα μας πάει μετά ο κύριος Μπαρμπαλιάς, αν η ομάδα του κερδίσει. Μεροβίγλη, Στηνία, Στυράπου. Και ο λόγο θα στοχίσει. Μπαρμπαλιάς θα κάνει το λάθος. Και Γκαζόπουλος θα κλέψει την μπάλα. Κάρφωσε του λένε από την εξέδρα. Αυτά θέλουμε να δούμε. Αν δούμε και τον Γκαζόπουλο να καρφώνει. Οι παίκτες των δύο ομάδων είναι ιδιαίτερα αγαπητοί. Επαναλαμβάνω. Με time out. Έλα λίγο, Μακέλα, 4:54 για το τέλος. Με το σκορ στο 30-17 στο συν 13. Λοιπόν, τέλος time out. Φίτρος θα στοχίσει. Επιθετικό rebound από ποιον. Από το Τάγκου, ο οποίος μόλις πέρασε στο παρκέ. Χάρισα στοχίσει, Γεργαλούδη στο rebound. Το παιχνίδι στο 30-17. Ρούσος θα πάρει εσωτερική, θα τελειώσει με το δεξί. Εξαιρετική ενέργεια, ενέργεια για χειροκρότημα. Το οποίο θα τον πάρει από τον πάγκο, το παίρνει και από εμάς δικαιωματικά. 32-17 στους 15 πόντου διαφορά. Άλλη μία άμυνα, η οποία θα βγει. Τριάντα 34-17, dub score. Στους 17 πόντους η διαφορά. Ο Μπαρμπαλιάς χρέει coach τώρα στον πάγκο εκεί, όρθιος. Απολαμβάνει τα έργα του. Τα είπαμε και πριν το παιχνίδι, η ομάδα δεν είχε νίκη. Φυσικά δεν του τα είπαμε, μας τα είπε ότι είναι σχέδιο όλο αυτό που έχει γίνει και από ό,τι φαίνεται σοβαρολογούσε και εμείς νομίζαμε ότι έκανε πλάκα. Έχει και αυτόν τον τρόπο που τα λέει με το χαμογελό του που νομίζω ότι την ώρα ότι κάνει, κάνει αστεία, αλλά μάλλον είναι ο τρόπος που θέλει να παραπλανήσει άπαντες. Άλλη μια άμυνα.
Καλούδης για 2, νέο καλάθι 36-17 μάλιστα. Time out, το οποίο ζητάνε από τον πάγκο των Κλαχώμα. Σουδια 3 από τον Τάγκου, η μπάλα στο σίδερο, ο Γεργαλίδης απόλυτος κυρίαρχος των εμφέρων απόψε. Στο Ρούσο. Και πάλι στο Γεργαλούδης, ενεργάζονται οι δυο τους, επιθετικό ριμπάντο το ψηλό, 38-17, η διαφορά στο σύν 21, κάνουν party nuggets σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, 2-31 για το τέλος, πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, η διαφορά είναι στους 21, 38-17, 2-30 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Τζούλης απέτυχε μετά από ώρα. Ένα πολύ όμορφο καλάθι, πολύ όμορφη προσπάθεια με το αριστερό. Ρούσος για 3, airball. Ίσα που ακούμπησε διχτάκι. Ο Μέλη Χούρτης δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση μετά το επιθετικό ριμπάου το οποίο πήρε. Για να δούμε αν ο Κυριαζόπουλος θα μειώσει ακόμα περισσότερο, το φάουλ το πήρε. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Έξω δεν λέει να σταματήσει να βρέχει. Ωραία θα είναι πάντως κάπου να βρίσκεσαι στη Σαντορίνη και απολαμβάνεις τη βροχή. Βαρελά θα πάρει το rebound. Το επιθετικό δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση, 38-20 το σκορ. Μπάλα χαμηλά. Για 3, αστοχός, Σαββόπουλος. Δεν θα καταφέρουν να τελειώσουν εδώ τη φάση. Μουρλα ακόμα. Πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο λεπτό. Λάθος, 50 δευτερόλεπτα. Πάμε για 3 επιθέσεις. Βάση χρόνου. Μπορεί να πάμε και για παραπάνω. Ρούσος δεν θα τελειώσει, θα πάρει το φάουλ. Θα μπορούσε να και πετύχει και το καλάθι, το απόλυτο. Για να δούμε αν θα βάλει και πάλι την ομάδα του μπροστά με dub score, εφόσον ευστοχίσει πάντα και με τις 2. Κατά το ίμιση τα κατάφερε. Ας το δώσει η δεύτερη. Παλεύει για το επιθετικό, δεν θα ολοκληρώσει την προσπάθεια. Rebound από ποιον, Nuggets. Είπαμε, πάμε για 3 επιθέσεις και έτσι ακριβώς θα γίνει. Βαρμπαλιάς με έκδηλη την ικανοποίησή του στο πρόσωπο απολαμβάνει την ομάδα του από τον πάγκο. Προσποίηση σου για 2 από τον Σαββόπουλο. Πολύ καλό το σου το οποίο πραγματοποίησε, ανεξάρτητα με τον Ιμπάλα δεν μπήκε. Τέλος του 10 λεπτού, 39-20. Το 18-15 δεχτήκανε μόλις 5 πόντους αυτό το δεκάλεπτο και πέτυχαν 22-5 επιμέρους σκορ μάλιστα.
τελευταία στροφή του αγώνα μόλις ξεκίνησε και το ερώτημα το οποίο διακυβεύεται και πρέπει να απαντηθεί είναι: θα πετύχουν την πρώτη τους νίκη οι Νάγκετς απόψε? 41-20. Κύριε Παρπαγιά, αν καταφέρετε να χάσετε παιχνίδι 21 πόντων σε 9-40, ούτε είστε σε κάτω τον Ολυμπιακό στην Κωνσταντινούπολη. Σε περισσότερο χρόνο έγινε ανατροπή. Μπάλα θα πάει χαμηλά. Ο Γαλούδης θα πάρει την εσωτερική. Πάτησε γραμμή, λέει ο Ρεφ. Κυριακές από τον Σαββόπουλο, έκανε κατάχρηση τρίπλα, το εκμεταλλεύτηκε ο Κυριαζόπουλος, του πήρε την μπάλα. Ο Χάρης για τρεις από την γωνία, έτσι το και γίνεται να φοράς το 7 για να μην έχεις εκτελεστική δυνότητα έξω από τη γραμμή των 6.75, 41-23, διαφορά στους 18. Ο Θεολόγου θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Θα πρέπει να πραγματοποιήσουν ένα μικρό μπασκετικό θαύμα τώρα εδώ οι φιλοξενούμενοι. Οι τυπικά φιλοξενούμενοι. Ο Θεολόγου θα σκοράρει. Εύστοχο στην πρώτη. 41-24. Έστω το σχέση δεύτερη. 41-25. Διαφορά στους 16. Εδώ ο Μπαρβαλιάς με τον βοηθό του όρθιο στον πάγκο. Σκέφτονται αυτό που περνάει η Φευγαλέα και εμάς από το μυαλό. Βρε λες. Νέα άμυνα από τους Οκλαχώμα. Στο διαδίο θα μπει και αυτό. Θεολόγου και επιθετικό θα ανανεώσει την επίθεση με επικό τρόπο. Τη δίνει σε συμπαίκτη του Πίτρος. Η άμυνα θα βγει Ρούσος που σε Σαββόπουλο. Σάρι Σαββόπουλος θα πάρει μια ανάσα, θα δώσει στο Ρούσο 10 δευτερόλεπτα. Θα πάρει την προσπάθεια, θα στοχίσει. Γεωργαλούτης με την δεύτερη. Θα πετύχει το καλάθι, θα δώσει μια ανακούφιση. 43-25. Αμαμπιά του είπε ο Μπαρμπαλιάς από τον πάγκο. Πίτρος. Έχει κάνει και καλύτερα σουτ, το μόνο σίγουρο. Λάθος, για ποιο λόγο βιάζονται οι Nuggets? Κάποιος πρέπει να τους πει ότι είναι εκείνοι που κερδίζουν με 18, δεν κυνηγάνε κανέναν. Την μπάλα από τα χέρια του Αντιμισάρου θα περάσει εκτός, ως εκ τούτου κατοχή για Οκλαχώμα. Thank you.
Καλούδης με το φύτρο πάνω του, δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει και 45-25. Επαναφέρει την τάξη, τους 20 πόντους οι Nuggets με το 1,5 πόδι έχουν πάρει αγκαλιά. Την πρώτη νίκη την κρατάνε. Την παρθενική τους νίκη στο πρωτάθλημα στην διοργάνωση και θα οδηγηθούν από ό,τι φαίνεται στα play-off με ανεβασμένη ψυχολογία, ότι όχι ότι έχουν προβλήματα οι συγκεκριμένοι και με 0 νίκες θα πηγαίνανε στα play-off. Πάλι με το χαμόγελο στα χείλη θα κατέβαιναν, αλλά όσο να είναι, μία νίκη είναι πάντα νίκη και την ψυχολογία την ίδια ανεβασμένη στην πάει ακόμα πιο ψηλά. Και είναι αυτό που λέγαμε με τον Γιώργο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, ότι μπορεί να πας χωρίς νίκη στα play-off και με μία νίκη να βρεθείς τετράδα. Τώρα θα πάνε από ό,τι φαίνεται με μία και το ερώτημα είναι αν θα κάνουν και δεύτερη. Θα έχουν πολύ πιο δύσκολη αποστολή. Θα έχουν τον χαρακτηρισμό outsider 1000%. Τσαβόπουλος μέσα αυτή τη φορά, το έχει. Και ωραίο στυλάκι. 48-27. Μαρμπαλιάς βγάζει τη ζακέτα και ετοιμάζεται να μπει στο γήπεδο. Αυτά είναι, ναι, αυτός είναι ο στάρ του γήπεδου, το νούμερο 15 από Οκλαχώμα. Έπαιξε και την ηλεκτρική του κιθάρα. Ο κύριος Χρήστος Θεολόγου. Τέτοιους παίκτες θέλουμε στη διοργάνωση. Ό,τι καλύτερο το παιχνίδι που παρακολουθούμε για να περάσουμε στο κυρίως μενού, το μεγάλο παιχνίδι της ημέρας. Όχι ότι υποβαθμίζουμε τα υπόλοιπα όσον αφορά την βαθμολογία, εκεί αναφέρομαι και μόνο. Σαββόπουλος, ατομική ενέργεια, άλλο ένα πολύ όμορφο καλάθι, 50-27. 50 πόντους. Νομίζω ότι η έλευσή μας στο νησί έφερε και την καλύτερη εμφάνιση των Nuggets διοργάνωση. Θέλουμε τρίποντα από τον Γιώργο τώρα, αυτό μόνο λείπει από την απόψινη αναμέτρηση. Φίτρος αστοχήσει. Γιουργαλούδης έχει φύγει ήδη στον εφηδιασμό. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Μάλιστα ο Σαββόπουλος στο γαμπά του. Έχει βρει ρυθμό. Είναι καυτός πλέον. Δεν θα μιμηθεί ο αντιπαλός του. Σαββόπουλος και πάλι, ο Μπαρμπαλιάς τρέχει. Φυσική κατάσταση του Γιώργου, μας έχει αφήσει εκπληκτούς. Ο Χάρης νομίζω εδώ αδίκησε τον εαυτό του. Είναι και τις ικανότητες τις οποίες έχει. Είναι από τις φάσεις που τις τελειώνει. Βέβαια έχει συνήθει στις καλύτερες οικογένειες, ο Γιουργαλούδης σε άλλο ένα καλάθι. Στους 28 πόντους η διαφορά, 55-27. Γεννάνε κατά κοκόρια τους απόψε. Νέο λάθος. Ο Γιουργαλούδης, ακολουθεί ο Ρούσιος, ακολουθεί και ο Μπαρμπαλιάς. Ο Γιουργαλούδης δεν τη δίνει ούτε από το αριστερό στο δεξί. Το έχει κάνει άλλη μια φορά σε ενδιασμό. Τώρα σε ενδιασμό, 1-3 να μην δώσει την μπάλα. Ο
μόνος τρόπος για να λυτρωθείς είναι να αφήσεις την μπάλα στο καλάθι. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση είναι και μικρά παιδιά στην εξέδρα και βλέπουν, δεν πρέπει να μιμούμε τέτοια πράγματα. Σε ενδιασμό δίνουμε πάντα την μπάλα. Λοιπόν, 1 και 55 είναι πλέον γεγονός. Οι Nuggets θα πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη. Πολύ όμορφη ενέργεια από τον Κυρατζούλη. Μίντα 5-31. Πίγασος και Μπομπέιερς είναι ήδη στο κλειστό. Έχουν ξεκινήσει σιγά σιγά το ζέσταμά τους και ετοιμάζονται για μία αναμέτρηση η οποία θα κρίνει τις δύο ομάδες που θα οδηγηθούν κατευθείαν στο Final Four και ποια ομάδα από Μπομπέιερς, Λίκους και Πίγασος θα βρεθεί εκτός και θα οδηγηθεί στη φάση των play-off. Γαλούδης, να τα τη δώσει την μπάλα τώρα. Α, δεν τη δίνει ποτέ. Μάλιστα, τουλάχιστον τώρα το έβαλε. Παλιά λέγαμε ότι αυτός που δεν την έδινε, λέγαμε γιατί δεν τη δίνει, γιατί είναι δικιά του η μπάλα, την έχει φέρει από το σπίτι, γι' αυτό δεν τη δίνει από σε κανέναν. Ο Σαββόπουλος θέλησε να προσφέρει και λίγο θέαμα, πολύ καλά έκανε. Δεν του βγήκε απλώς. Βούλης για τρεις, άστοχος. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Τώρα όλα επιτρέπονται. Θέλουμε να δούμε κάτι εξισητημένο. Σαββόπουλος, εδώ είναι. Α, ακριβώς. Γιατί Γιώργο μου δεν σούταρες? Πες μας ένα λόγο που δεν σούταρες. Τώρα κάτω. Εντάξει, παραλίγο να δούμε ένα από τα πιο εντυπωσιακά καλάθια του τουρνουά. Πραγματικά. 57-31. Εντάξει, έπρεπε να πάρει την μπάλα και να σουτάρει εντός της ισορροπίας. Δεν υπήρχε λόγος βιασύνης, κανένας. Για τρεις. Μαρελάς θα πάρει το επιθετικό, ουσιαστικά μπάλα έρχεται συστημένη στα χέρια του. 5 δευτερόλεπτα, κάπου εδώ το παιχνίδι θα τελειώσει. Οι Nuggets, επαναλαμβάνω, θα πάρουν την πρώτη τους νίκη, την παθενική τους νίκη στο πρωτάθλημα. 57-31. Και θα οδηγηθούν με την πλέον καλύτερη ψυχολογία στη φάση των play-off, όπως φυσικά και η Οκλαχώμα, οι οποίοι θα τελειώσουν την regular season με ρεκόρ 2-10.